πρώτη στιγμή την πορεία της υγείας των παιδιών. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Πέτρα από το Μακάριο Νοσοκομείο, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αγωνία που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, που είναι η υγεία των μωρών του. Και το λέω αυτό καθώς εδώ νοσηλεύονται δύο παιδάκια στην εντατική, σε κρίσιμη κατάσταση, από 2 μέχρι 5 χρονών Πέτρα, και εδώ βρίσκονται και οι γονείς τους, καθώς και η μητέρα των δύο κοριτσιών, η οποία μεταφέρθηκε πριν από λίγο από το Πουρνάρα, καθώς ήταν μαζί τους στο πλοιάριο, και είναι εδώ και αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται πάνω στην εντατική του νοσοκομείου για να δει τα μωρά της. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Πέτρα. Πάμε. Συνολικά 6 παιδάκια νοσηλεύονται αυτή την ώρα που μιλάμε στα νοσοκομεία της χώρας. Τα 3 είναι εδώ, τα 2 παιδάκια είναι στην εντατική, το 1 είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται στον παιδιατρικό θάλαμο. Επίσης υπάρχουν 2 παιδάκια τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αμοχώς, το εκτός κινδύνου, και ένα παιδάκι το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λάρνακας. Τα παιδιά αυτά εντοπίστηκαν, τα 3 παιδιά, τα οποία να σημειώσουμε μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο εδώ στο νοσοκομείο, εντοπίστηκαν σε λιπόθυμη κατάσταση, Πέτρα, αφυδατωμένα, πιθανότατα είχαν να τραφούν και κάποιες μέρες, είναι πολύ πιθανό για να ξεδιψάσουν, να έπιναν, Γιάννη, και νερό της θάλασσας. Ναι, γιατί λένε οι πληροφορίες, Γιάννη, ότι ναι, αυτά τα παιδιά μαζί με τους υπόλοιπους μετανάστες βρίσκονταν εν πλώ τουλάχιστον 6 ημέρες. Και εντοπίστηκαν από εμπορικό πλοίο σε αυτή την κατάσταση που εντοπίστηκαν. Αντιλαμβάνεστε, Πέτρα, την κατάσταση, και πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν είδαμε τα μωρά, εννοείται, δεν μπήκαμε πάνω στο θάλαμο, όμως είδαμε την μητέρα των 2 κοριτσιών, 2 και 4 ετών, η οποία ήρθε εδώ από το Πουρνάρα πριν από περίπου 45 λεπτά, όπου είδαμε έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, η οποία ήταν όχι εξαντλημένη, παραπατούσε σχεδόν για να μπει μέσα στο νοσοκομείο για να πάει να δει τα παιδιά της. Λοιπόν, συνοψίζοντας, αυτή την ώρα είναι 2 παιδάκια στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση και ένα παιδάκι το οποίο είναι εκτός κινδύνου στον παιδιατρικό θάλαμο. Προηγήθηκαν κάποια γεγονότα. Ήρθε ο Υπουργός Υγείας εδώ το μεσημέρι. Λίγο μετά την άφιξη του Υπουργού Υγείας ήρθε μια ομάδα 5 ατόμων από την Συρία. Μεταξύ αυτών ήταν και οι 2 πατεράδες των μωρών που νοσηλεύονται εδώ. Ξαναήρθαν πριν από περίπου μια μισή ώρα, Πέτρα, με τη βοήθεια διερμηνέα, για να δουν τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση των παιδιών τους, και πριν από λίγο, όπως σας είπα, ήρθε και η μητέρα εδώ, η οποία ανέβηκε πάνω στο θάλαμο και είναι ακόμη εκεί αυτή τη στιγμή. Για να βλέπετε, αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για κοριτσάκια 2 και 4 χρονών και τα 3 είναι κοριτσάκια. Αυτή είναι λοιπόν η ανθρώπινη πτυχή. Εδώ. Η ανθρώπινη πτυχή του πράγματος και η απόλυτη ευαισθησία που μπορεί να επιδείξει κανείς όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιου είδους καταστάσεις. Βεβαίως, και να σας πω ότι επειδή ήμασταν και μάρτυρες την ώρα που ήρθε η μητέρα των 2 κοριτσιών, ήταν ο σύζυγος της, ο πατέρας εδώ, με τον οποίο είχαμε και μια σύντομη συζήτηση. Επανασυνδέθηκαν, να σας το πω έτσι. Ήταν 2 άνθρωποι οι οποίοι προφανώς είχαν να ειδωθούν πολύ καιρό, και με όλο αυτό το δράμα το οποίο πέρασαν τα παιδιά αυτού του ανθρώπου. Μας είπε ότι αυτός βρίσκεται εδώ στην Κύπρο εδώ και 2 χρόνια, και ευελπιστούμε, Πέτρα, ότι όλα θα πάνε καλά για την υγεία αυτών των παιδιών και θα βγουν εκτός κινδύνου για να πάνε όλα καλά. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για 2 κοριτσάκια 2 και 4 ετών. Μάλιστα, να πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας όταν μετέβη στο Μακάριο Νοσοκομείο. Στο Μακάριο Νοσοκομείο έχουν ξεκομιστεί 2-3 κοριτσάκια πολύ νεαρής ηλικίας, τα οποία προς τον παρόν φαίνεται ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί στο Μακάριο Νοσοκομείο τις παρακολουθούν στενά. Πάντως, στο ζήτημα των παράνομων μεταναστών αναφέρθηκε πριν από λίγο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τη Σοφία Ιωσήφ. Ήταν εκεί να μας ενημερώσει. Σοφία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Πέτρα. Δραματικό χαρακτήρισε το περιστατικό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσερχόμενος εδώ στα βραβεία του ΚΟΑ. Όπως είπε, το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία πρέπει και αυτή να λάβει τα μέτρα της, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εδώ και 11 μήνες λαμβάνονται σοβαρά μέτρα, όπως είπε, που έχουν αποτέλεσμα και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφήξεων μεταναστών. Ωστόσο, συνεχίζουμε, όπως είπε, να ζούμε αυτό το δράμα. Ευχαρίστησε παράλληλα τις αρχές της Δημοκρατίας, οι οποίες έδρασαν άμεσα και σε αυτές τις περιπτώσεις όπου κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, όπως είπε, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς άλλη επιλογή. Έτσι. Πέτρα, προτείνω να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Πρόεδρου. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Εδώ και 11 μήνες έχουμε λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα, μέτρα τα οποία έφεραν αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο δηλώσεις. Έχει μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών που έρχονται στην Κύπρο. Αυτοί που φεύγουν από τη χώρα μας είναι σαφώς περισσότεροι. Περισσότεροι και από αυτούς που έρχονται έχουν αυξηθεί οι αριθμοί πέραν του 60% στις αποχωρήσεις από το 2022. Και την ίδια στιγμή ζούμε αυτό το δράμα. Αυτό το δράμα που βιώσαμε σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που ανταποκρίθηκαν αμέσως. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν κινδυνεύουν ζωές, δεν υπάρχει καμιά άλλη των επιλογών.